Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Europe Next, Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η Επιτροπή προτείνει μεταρρύθμιση των φαρμακευτικών προϊόντων για πιο προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμο φάρμακα. Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ώστε η εν λόγω νομοθεσία να καταστεί πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναθεώρηση θα καταστήσει τα φάρμακα περισσότερο διαθέσιμα, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά. Θα στηρίξει την καινοτομία και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας παράλληλα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Εκτός από τη μεταρρύθμιση αυτή, η Επιτροπή προτείνει σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η μεταρρύθμιση είναι θεμελιώδεις. Τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μην φτάνουν στους ασθενείς αρκετά γρήγορα και δεν είναι εξίσου προσβάσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σημαντικά κενά στην αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, των σπάνιων ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής. Οι υψηλές τιμές των καινοτόμων θεραπείων και οι ελλείψεις φαρμάκων εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ανησυχία για τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ελκυστικός τόπος για επενδύσεις και παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη φαρμάκων, πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσει τις διαδικασίες, προσαρμόζοντας παράλληλα τους κανόνες της στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, οι νέοι κανόνες πρέπει να αντιμετωπίζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής φαρμάκων σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει προτάσεις για νέα οδηγία και νέο κανονισμό που αναθεωρούν και αντικαθιστούν την υφιστάμενη φαρμακευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τα φάρμακα, για παιδιά και για σπάνιες νόσους. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίων στόχων. Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς φαρμάκων που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα. Διατήρηση ενός ελκυστικού και φιλικού προς την καινοτομία πλαισίου για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη. Δραστική μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης με την επιτάχυνση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος έγκρισης των φαρμάκων ώστε αυτά να φτάνουν καλύτερα στους ασθενείς. Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και διασφάλιση ότι τα φάρμακα μπορούν πάντα να παρέχονται στους ασθενείς ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και της παρουσίας φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον μέσω της προσέγγισης «Μία Υγεία». Παραγωγή πιο βιώσιμων από περιβαλλοντική άποψη φαρμάκων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η μεταρρύθμιση αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμάκων. Βασικά στοιχεία της πρότασης. Καλύτερη πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικά προσιτά φάρμακα για τους ασθενείς και τα εθνικά συστήματα υγείας. Νέα κίνητρα θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να διαθέτουν φάρμακά τους σε ασθενείς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτύσσουν προϊόντα για την αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών. Επιπλέον, θα διευκολυνθεί η ταχύτερη διαθεσιμότητα γενώσιμων και βιομοειδών φαρμάκων και θα απλουστευθούν οι διαδικασίες χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Θα θεσπιστούν μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης ανάπτυξης φαρμάκων και θα δοθούν κίνητρα για την παραγωγή συγκριτικών κλινικών δεδομένων. Προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω ενός αποδοτικού και απλωστευμένου κανονιστικού πλαισίου. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει ένα φιλικό προς την καινοτομία κανονιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και την επαναστόχευση των υφιστάμενων φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα παράσχει καλύτερη έγκαιρη κανονιστική και επιστημονική στήριξη στους φορείς ανάπτυξης ελπιδοφόρων φαρμάκων, ώστε να διευκολυνθεί ταχεία έγκριση και να βοηθηθούν οι μη κερδοσκοπικοί φορείς ανάπτυξης φαρμάκων. Η επιστημονική αξιολόγηση και έγκριση των φαρμάκων θα επιταχυνθούν. Η κανονιστική επιβάρυνση θα μειωθεί μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών. Τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για την έγκριση των φαρμάκων θα διατηρηθούν.
αποτελεσματικά κίνητρα για καινοτομία. Η κανονιστική προστασία διάρκειας έως και 12 ετών για καινοτόμα φάρμακα σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ελκυστικός κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας. Για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς φαρμάκων, η μεταρρύθμιση θα μετατοπίσει το ισχύον σύστημα από την ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την κανονιστική προστασία σε ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο κινήτρων για καινοτομία που θα προάγει επίσης τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνει ελάχιστη περίοδο κανονιστικής προστασίας 8 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις. Εάν τα φάρμακα τεθούν σε κυκλοφορία σε όλα τα κράτη-μέλη, εάν ανταποκρίνονται σε μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες, εάν διεξάγονται συγκριτικές κλινικές δοκιμές ή εάν αναπτυχθεί νέα θεραπευτική ένδειξη. Ο συνδυασμός των υφιστάμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των νέων περιόδων κανονιστικής προστασίας θα διασφαλίσει επίσης το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων που αποτελεί έναν από τους πλέον προστατευτικούς τομείς παγκοσμίως. Η μεταρρύθμιση θα κατευθύνει τις προσπάθειες ώστε η έρευνα και η ανάπτυξη να επικεντρωθούν στις μεγαλύτερες ανάγκες των ασθενών και να υπάρξει πιο έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η μεταρρύθμιση εισάγει νέες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των ελλείψεων φαρμάκων από τις εθνικές αρχές και ισχυρότερο συντονιστικό ρόλο για τον ΕΜΑ. Θα ενισχυθούν υποχρεώσεις των εταιριών, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις και τις αποσύρσεις φαρμάκων και της ανάπτυξης και διατήρησης σχεδίων πρόληψης ελλείψεων. Θα καταρτιστεί πανευρωπαϊκός κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και θα αξιολογηθούν τα τροτά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού των εν λόγω φαρμάκων με ειδικές συστάσεις σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τις εταιρείες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού συγκεκριμένων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Ισχυρότερη προστασία του περιβάλλοντος. Η καλύτερη επιβολή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων θα περιορίσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των φαρμάκων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.